Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να καλημερίσουμε όλους όσοι συνδέθηκαν τώρα στους ραδιοφωνικούς δέκτες στον Αβένα FM 97,7 ή όλοι ή όσοι συνδέθηκαν μέσω διαδικτύου στο www.radioenandi.gr. Είμαι ο Ανδρέας Σταματόπουλος, μαζί μου βέβαια πάντοτε ο Σάκης Αποστολάκης στα μικρόφωνα και πάμε να καλημερίσουμε τον στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Θανάση Δρούο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από Αθήνα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Επίσης. Κύριε Δρούγκε, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, θα λέγαμε, γιατί και εσείς ο ίδιος, επειδή σας παρακολουθώ και σας διαβάζω, γράφατε χτες το βράδυ ότι έχετε όλα τα στοιχεία που λαμβάνετε είναι ότι θα έχουμε τον pre-main. Και τελικά αυτό ανατράπηκε. Πώς ανατράπηκε, γιατί ποιος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας, δηλαδή ποιοι ήταν οι ψηφοφόροι που ανέτρεψαν αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, τα πράγματα ήταν ότι μέχρι περίπου στις 3 και 4 τα χαράματα, έντιμα μιλώντας όπως πάντα και επειδή παίρνουν και θέσεις, είχα διαπιστώσει ότι τουλάχιστον ήταν γύρω στο 51,5 με 48,5 υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χαράματα, τα κατάσταση άλλαξε τελείως και δεν άλλαξε στη Σκωτία ή στην Ιρλανδία ή έστω σε κάποιες άλλες περιοχές, στο City του Λονδίνου. Αυτές ήταν αναμενόμενες περιοχές που θα ψηφίζαν υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά άλλαξαν οι περιοχές του Λονδίνου περιφερειακά, οι οποίες ήταν πανίσχυρα υπέρ του Brexit, πανίσχυρε θα λέγανε οι θέσεις τους, αγροτικές περιοχές της Ουαλίας, οι οποίες ήταν καταιγιστικές υπέρ του Brexit, καθώς επίσης και μεγάλες περιοχές, οι οποίες στην Αγγλία εννοώ, στην Νότια Αγγλία, που λογικά θα περίμενε κάποιος να είχαν υποστηρίξει την παραμονή της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό σημαίνει βεβαίως σαρωτικές αλλαγές στο χάρτη εντός της Μεγάλης Βρετανίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για Ιρλανδούς και Σκοτσέζους κυρίως, ετυχήν το μείζον, αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι οι βασικές αποσχιστικές, και τουλάχιστον έχουν πέσει έξω και όλα τα Ινστιτούτα. Δηλαδή, σας λέω χθες το απόγευμα με επικοινωνία που είχαμε με το Ρώσι, με το Chatham House, δηλαδή κορυφαίες βρετανικές δεξαμενές σκέψεις που χρόνια συνεργάζομαι, έβλεπαν αυσμοί και παραπάνω από μένα. Εγώ ήμουν και μετριοπαθής γύρω στο 51-49, αλλά έβλεπαν, ας πούμε, ότι είχε ανοίξει η ψαγίδα, όπως είχε ανοίξει την τελευταία ημέρα του σκοτσεζικού αποσχιστικού δημοψηφίσματος, που βρέθηκε ξαφνικά στο 56 υπέρ του να μείνει η Σκωτία και 44 να φύγει. Άρα καταλήγω αυσμοί ότι ο βρετανικός λαός, παρόλο που δεν θίγεται άμεσα από το μεταναστευτικό, παρόλο που δεν θίγεται άμεσα από την χαοτική γερμανοκρατούμενη Ευρώπη και την οικονομική κρίση που όλοι βιώνουμε, αυτή τη στιγμή ψήφισε ευρωσκεπτικιστικά, ευρωφοβικά, ευρωαπορρυπτικά, ψήφισε ασύνη πάντως σε πολύ μεγάλο βαθμό εναντίον. Άρα λογικό είναι από εδώ και στο εξής να έχουμε σοβαρές εξελίξεις και εντός Ηνωμένου Βασιλείου, για να καταλήξω, και σχέση Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην παγκόσμια οικονομία, γιατί το βλέπει κανείς σήμερα από τα κράχ που γίνονται στην Ασία μέχρι την κάθε πτώση της Τερλίνας και όχι μόνο. Πρέπει αυτή τη στιγμή να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν είμαι και πολύ σίγουρος για το πώς βγαίνουν τα πράγματα. Είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, να το πω έτσι. Το θέμα είναι, γιατί όμως φτάσαμε στο σημείο να γίνει δημοψήφισμα στην Αγγλία και να έχουμε αυτή τελικά την εξέλιξη? Γιατί δηλαδή ξαφνικά αποφασίστηκε κάτι τέτοιο? Αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα. Γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ο Κάμερον μπορούσε να τα αποφύγει. Δηλαδή, με δεδομένα τώρα που ακούσατε και στις ειδήσεις ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα προχωρήσει με την κατάσταση και πάμε για πρόωρες εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία, μπορούσε να το είχε αποφύγει αυτό. Δηλαδή, δημοψηφίσματα γίνονται, καλώς γίνονται. Και δημοψηφίσματα είχαν γίνει στην Ιρλανδία. Και τη μια φορά απέρριψαν και με τη διανόητη συνθήκη του Μάστριχτ και μετά μπήκαν. Οι δημοψηφίσματα γίνανε και στην Ολλανδία σχετικά με θέματα που αφορούν την Ουκρανία. Είναι καλό να γίνονται δημοψηφίσματα. Αλλά το θέμα είναι να ακούγεται και η λαϊκή βάση. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι η Ευρώπη των τραπεζιτών ή η Ευρώπη των οικονομικών συμφερόντων, είναι η Ευρώπη των λαών η οποία θίγεται. Άρα στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι επειδή είναι μεγάλο ποσοστό μέσα στο συντηρητικό κόμμα, γιατί δεν είναι μόνο ο Φαράτζ τώρα το θέμα ή ο Μπεν Τζόνσον, αυτή είναι η περίπτωση τη ευρωφοβική δεξιά, ακροδεξιά και ορισμένων άλλων κύκλων. Τώρα αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα περίπου 100 βουλευτές μέσα στην πλειοψηφία που έχει το συντηρητικό κόμμα από τις πρόσφατες εκλογές, που θέλανε αυτή τη στιγμή, ίσως ο Κάμερον, επειδή έβλεπε μεγάλες αντιδράσεις εντός της κοινοβουλευτικής ομάδος, γιατί 100 βουλευτές στη Μεγάλη Βρετανία, 100 βουλευτές στη Μεγάλη Βρετανία, δεν το λέω ας πούμε υποτιμητικά για άλλους, είναι από τους βασικούς πυλώνες του κοινοβουλευτισμού σε παγκόσμιο χάρτη, με ιστορία κοινοβουλευτική. Ας πούμε, τιμάται η δημοκρατία εκεί και προς τιμή του Κάμερον που είπε ότι θα παραιτηθεί, γιατί είναι θέματα ευθυξίας. Εκεί παρετούνται όταν τέτοια πράγματα, ας πούμε, δεν πάνε καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι ούτε πολύ θέλει λίγο να δαμάσει, αν το πω έτσι, και να δει πού πάει η αντίδραση εναντίον του ό,τι αφορά το θέμα της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν το είχαν υπολογίσει καλά. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι χωρίς να φαίνεται σε πολλά πράγματα το Brexit, και τις τελευταίες ημέρες φαίνεται
και δεν το είχα υπολογίσει κι εγώ ότι είχε κάνει πρόοδο αυτή τη στιγμή. Είχε περάσει η άποψη ότι πάμε σε ένα 52-48 υπέρ της παραμονής και όπως φαίνεται τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά, ιδιαίτερα στον Αγγλικό Νότο και στην Ουαλία. Γεγονός αυτό που γύρισε τα πράγματα μετά τις 3 το πρωί σε δραματικές αλλαγές, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ δημιουργούν τώρα, αντιλαμβάνεστε τι θέματα, έτσι. Η Σκωτία θα ξανανοίξει το θέμα, η Ιρλανδία στο εξής, η Βόρεια Ιρλανδία, για να πας στην Ιρλανδία που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημιουργούνται άλλου είδους προβλήματα διασυνοριακά. Η Βόρειος Ιρλανδία έχει, ας πούμε, και χειρία το 1998, η οποία σταμάτησε τον ήρα, τώρα κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Και βεβαίως, ας πούμε, μην ξεχνά, αλλά για μένα φταίει και η Ευρώπη, φταίει κυρίως η γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Είμαι υπέρ πάντοτε το γράφω ευρωπαϊκοποιημένης Γερμανίας, όχι γερμανοκρατούμενης Ευρώπης. Και πιστεύω ότι οι πολιτικές Σόιμπλε, Μέρκελ και της γραφειοκρατίας των Γιουγκέρ και Τούσκ των Βρυξελών φέραν ας πούμε αντιδράσεις από τον κόσμο. Και πιστεύω ας πούμε ότι μπορεί να έχουμε και σε άλλες χώρες. Πιστεύετε ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί όντως, όπως είπατε, ακούστηκαν και άλλες φωνές ήδη από την Ολλανδία, νομίζω, ώστε να διατηρήσει ενωμένη την Ευρώπη. Και αυτό βέβαια όχι την Ευρώπη των αγορών, αλλά την Ευρώπη των λαών. Με μείωση της φορολογίας, με δικαιώματα προς τους πολίτες κλπ. Να γίνει πιο δημοκρατική. Γιατί αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι έχει έλλειμμα δημοκρατίας και δικαιοσύνης η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Σωστό αυτό που λέτε. Γιατί όλο λένε για πλατιά Ευρώπη και να, ας πούμε, διευρυνθεί η Ευρώπη σε θέματα, ας πούμε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή δεν είπαμε να κάνουμε Ευρώπη των τραπεζών, γιατί η Ευρώπη των τραπεζών είναι που έχει φέρει την κατάσταση. Ας πούμε, ιδιαίτερα ας πούμε, μετά τη Μεγάλη Βρετανία, μετά από 43 ολόκληρα χρόνια από την στιγμή που η Μεγάλη Βρετανία έγινε αποδεκτή επί εποχής De Gaulle στους κόλπους ευρωπαϊκής, της τότε, θα λέει κανείς, ΕΟΚ, μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ το εξής, ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Αυτές τις βάζω στις συντηρητικές κυβερνήσεις Πολωνίας, Ουγγαρίας, Τσεχίας και των Βαλτικών Δημοκρατιών, οι οποίες μπορεί να παραμένουν φιλοαμερικανικές, αλλά είναι φιλοαμερικανικές σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ή άμυνας. Αλλά στα θέματα της Ευρώπης ακολουθούν τάσεις οι οποίες είναι σε απόλυτη δυσαρέσκεια με το τι κάνει ο Γιούγκερ, ο Τούσκ, ο Σούλτς και όλοι αυτοί οι γραφειοκράτες. Άρα από Ανατολική Ευρώπη, και δεν αναφέρομαι σε θέματα ΝΑΤΟ, έτσι είναι τελείως διαφορετική περίπτωση στο ΝΑΤΟ, βλέπω ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Σίγουρα αυτές οι χώρες θα ζητήσουν κάποια άλλα πράγματα. Η Ολλανδία αυτή τη στιγμή ήδη για του Φορτάιν, του υπουργού, μάλλον του ακροδεξιού ηγέτη, έχει ζητήσει στην προκειμένη περίπτωση να γίνει και εκεί δημοψήφισμα. Και η Ολλανδία έχουν ιστορία στα δημοψηφίσματα. Γενικώς σε κάτω χώρες έχουν τέτοια. Φοβάμαι, λίγο φοβάμαι την Ιταλία πώς θα κινηθεί και τη Γαλλία, η οποία είναι σε μια κατάσταση χαοτική στα εργασιακά ασφαλιστικά, γιατί είναι ο κόσμος στους δρόμους. Άρα ο μέσος Γάλλος πολίτης που είναι στους δρόμους, βλέποντας και την Αγγλία τώρα, την Μεγάλη Βρετανία να κινείται σε ένα άλλο μήκος κύματος, τι ακριβώς αντίδραση μπορεί να έχει. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και την Κυριακή εκλογή στην Ισπανία. Έτσι, 10 μήνες δεν είχαν κυβέρνηση οι Ισπανοί και δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση εξαιτίας του δεν τα βρίσκουν και τα ισχυρά κόμματα και τα μικρότερα μεταξύ τους. Θεωρώ ότι το βρετανικό δημοψήφισμα ήταν έντονα δημοκρατική επιλογή και τη σέβομαι απόλυτα του βρετανικού λαού. Απόλυτα. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι ανοίγει τους ασκούς του αιώλου σε πολλά πράγματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με το πώς θα αντιδράσουν κάποιες χώρες σε θέματα, ξέρω εγώ, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που δεν τη βλέπω να πηγαίνει, στο πώς θα σημεί αυτές οι χώρες που μπήκαν από το πρώην Σοβιετικό μπλοκ, αν θα αντέξουν μέσα σε αυτή τη γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Μην ξεχνάμε το 2017 έχουμε και εκλογές στη Γερμανία, μήπως θα σημεί διαμορφωθεί και κάτι άλλο, διότι αν συνεχιστεί με τη γραμμή Μέρκελ Σόιμπλε και την ομάδα Γιουγκέρ και όλους αυτούς, μου φαίνεται εκτός πραγματικότητας. Άρα πρέπει να ξανασκεφτούμε τι Ευρώπη θέλουμε, ποια Ευρώπη θα είναι και πώς θα σημεί αυτή η Ευρώπη θα κινηθεί στο μέλλον. Γιατί αν κινηθεί όπως κινούνται οι τραπεζίτες και οι μεγάλοι οίκοι οικονομικοί, από εκεί πέρα νομίζω στην προηγούμενη περίπτωση θα έχουμε άλλα να λέει ο κόσμος και άλλα να λένε αυσιμή οι μικρές μειοψηφίες του City, του Λονδίνου ή οτιδήποτε αλλού. Πάντως ξαφνιάζει το γεγονός ότι μέσα σε μεγάλες επαρχίες, κομμάτια του Μητροπολιτικού Λονδίνου, είναι τόσο πολύ διχασμένος ο λαός. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και το 60-40 υπέρ του τα παραμείνουμε, που υπάρχει σε περιοχές του Λονδίνου, όπως βλέπω τα προάστια σε ένα χάρτη. Αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι ήδη η Μεγάλη Βρετανία είναι διηρημένη. Και φυσικά, ήδη η πρώτη υπουργός για τη Σκωτία είπε ότι θα ξανασκεφτούμε αυτό που πριν από 2 χρόνια δεν έγινε. Δηλαδή, δεν φαντάζονται, λέει η Σκωτία, έτσι ακριβώς είπε, να φαντάζεται η Σκωτία να μείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο λέει και η Βόρεια Ιρλανδία. Άρα, πού πάμε? Πάμε αυτή μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσα στο νησί, να έχουμε αυτή τη στιγμή νέες αποσχιστικές τάσεις με ό,τι αυτό μπορεί να προκαλέσει. Επειδή το αναφέρατε και πριν για τις εκλογές στη Γερμανία το 2017, η απόφαση του Βρετανικού λαού αυτή τη στιγμή θεωρείται ένα πλήγμα χαστούκι, ίσως πώς μπορούμε να το πούμε, στην πολιτική της Γερμανίας. Και του Σόιμπλε κυρίως και της Μέρκελ. Αν τυχόν αλλάξουν κάποια στάση ή τη μετρήσουν διαφορετικά
Τι μπορούμε να περιμένουμε από τις εκλογές στη Γερμανία? Πρώτα να πούμε το εξής. Πολλά θα κρυφθούν τώρα από τις συζητήσεις που θα αρχίσουν με βάση το άρθρο 50 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του καταστατικού χάρτη, δηλαδή σχετικά με το πρέπει να αρχίσει η διαδικασία αποχώρησης της Αγγλίας σταδιακά μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια, άμα υπάρξει βεβαίως σεβασμό στο δημοψήφισμα, έτσι, που λογικά θα υπάρξει, γιατί η Αγγλία είναι ισχυρή δημοκρατική δύναμη. Άρα στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να αρχίσουν να μην είναι οι Βρετανοί υπουργοί εκεί μέσα, προβλήματα τα οποία ενδέχεται να υπάρξουν. Αυτό βεβαίως θα έχει επιπτώσει και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Σαφώς και στις μικρότερες χώρες σαν εμάς. Μην ξεχνάμε, αυτή η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία δημιουργεί την κατάσταση μέσα στην Ευρώπη με αυτό το δημοψήφισμα. Τώρα από εκεί και πέρα, η εκτίμησή μου έχει να κάνει με το εξής, ότι όπως είναι τα πράγματα, λογικά οι γερμανικές εκλογές θα είναι δύσκολα, θα βγάλουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία ενός κόμματος. Δηλαδή το κυβερνών CDU-CSU, δηλαδή η κυρία Μέρκελ και οι χριστιανοσοσιαλιστές της Βαυαρίας. Και μετά από τόσα χρόνια εξουσίας, λογικό είναι να έχουν κάποια πτώση. Δηλαδή τα δημοψηφίσματα που γίνονται και οι εκφράσεις δημοκρατισμού, όπως στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, θα αυτή τη στιγμή σίγουρα θα έχουν επιπτώσει και στη Γερμανία. Και ο μέσος Γερμανός πολίτης και αυτός δεν είναι πάντα και στα καλύτερά του. Το συγκυβερνών S5 έχει σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει την καγκελαρία σίγουρα, γιατί με ένα 20-22% δεν μπορεί να φτάσει την κεντροδεξιά του Σοσιαλδημοκράτες του 40%, αλλά και εκεί θα υπάρξει πρόβλημα. Εγώ περιμένω αύξηση του αριθμού των, επειδή η Γερμανία έχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό, έτσι. Η Γερμανία δέχτηκε ξαφνικά μέσα στα τελευταία 2 χρόνια 700-800.000 ανθρώπους που ήρθαν από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική. Η Αγγλία δεν έχει πρόβλημα. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν πάντα πολυπολιτισμική χώρα. Πας στο Λονδίνο, όποια να κυκλοφορήσεις, και βλέπεις, ας πούμε, τελείως διαφορετικές φυλές από όλα τα μήκη, τα πλάτη. Η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή μεταναστευτικό τόσο έντονο όσο αυτή τη στιγμή το έχει η Ευρώπη, το έχουμε εμείς, το έχουν οι ευρωπαϊκές κεντρικές χώρες και η Γερμανία κτλ. Άρα νομίζω στην προηγούμενη περίπτωση τα ισχυρά ευρωφοβικά, αν το πει έτσι, ευρωαπορριπτικά κόμματα, τα οποία τώρα ήδη σε 3 κρατήδια, όπως είδατε, τελευταίες εκλογές και στην Κάτω Σαξονία και σε περιοχές στην Βάδη-Βιτεμβέργη κτλ., πήραν σημαντικούς τοπικούς περιφερειακούς ψήφους. Προφανώς μην βλέπω ενίσχυση και αυτού του ρεύματος. Πολύ, ίσως και λίγο οι πράσινοι, αν και οι πράσινοι έχουν βάλει νερό στο κρασί τους οι οικολόγοι υπέρ της Ευρώπης. Η εκτίμησή μου είναι αυτή ότι σίγουρα δεν είναι τυχαίο αυτό το χθεσινό. Δηλαδή και οι εκλογές γιατί στην Αυστρία, στο Τσακ, βγάλανε με επιστολικές ψήφους πρόεδρο τον οικολόγο από το πουθενά για να μην βγει ο ακροδεξιός. Αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία, στο Βέλγιο κλπ., ας πούμε στη Φλάνδρα, στο Βόρειο Βέλγιο, στο Ολλανδόφωνο Βέλγιο. Και εκεί το Flams Block είναι πάρα πολύ ισχυρό, είναι πρώτο κόμμα στην τοπική συνέλευση. Άρα θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι οι εκλογές στη Γερμανία σίγουρα θα οθήσουν για να καταλήξω και πιο ισχυρές τις ευρωφοβικές, ευρωσκεπτικιστικές τάσεις, αλλά δεν θα μπορέσουν αυτή τη στιγμή να πάρουν την κυβέρνηση στη Γερμανία, διότι τα δύο μεγάλα κόμματα προφανώς έχουν το πάνω χέρι και έχουν πολύ ισχυρές δυνάμεις σε όλα τα επιμέρους 16 Λάντεν, δηλαδή τις 16 περιοχές της Γερμανίας, για να τα ψηφίσουν. Αλλά σίγουρα η Γερμανία από σήμερα θα πρέπει να σκέφτεται σε τι ακριβώς Ευρώπη μας οδηγεί. Γιατί ναι, μεν οι Άγγλοι και οι Ουαλοί και όλοι αυτοί ψηφίσαν τι ψηφίσαν τελικά, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο λάθος την Ευρώπη, η οποία είναι σε παραχμή. Για ποια Ευρώπη μιλάμε τελικά? Βέβαια, αυτό είναι και το μεγάλο ζήτημα. Μου έκανε εντύπωση, είπατε ότι θα ανεβούν οι συντηρητικές τάσεις ή ακροδεξιές στην Γερμανία. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί το αντίθετο, δηλαδή να δουν ότι όλη αυτή η πολιτική που ακολουθήθηκε από πλευράς Γερμανίας μας οδήγησε σε αυτό το σημείο και άρα θα πρέπει τα πράγματα να λυθούν λίγο, να χαλαρώσουν όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων κλπ. Και αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν αλλάξουν στάση μέχρι τις προσεχείς εκλογές, δηλαδή σε περίπου 11 μήνες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, αν δεν αλλάξουν στάση και μείνουν σε αυτές τις πολιτικές Σόιμπλε, στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ελέγχεται στη Φραγκφούρτη από τους Γερμανούς, στις πολιτικές αυτή τη στιγμή που θέλουν τη Γερμανία να έχει από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και με τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι το Αιγαίο να έχει αλυσοδέσει χώρες, σε μια τάση οικονομικού υμπεριαλισμού δική της, η Γερμανία δεν μπαίνει με τα άρματα μάχης όπως μπήκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε με τους στρατούς του Κάιζερ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ η Γερμανία στιγμή πάει με οικονομικές ενέργειες να αλυσοδέσει όλα τα κράτη της Ευρώπης. Αν αυτή τη στιγμή δεν αλλάξει, μέσα στους επόμενους 11-12 μήνες, πραγματικά μετά τι να πω, δηλαδή, μήπως στην προηγούμενη περίπτωση αρχίζουν και οι ίδιοι και άλλες χώρες
και φεύγουν συνεχώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται συνεχώς δημοψηφίσματα. Μην ξεχνάμε αυτή ότι και το δημοψήφισμα του Βρετανικού έγινε σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή στον παγκόσμιο χάρτη. Έτσι. Είμαστε στην τελική φάση 5 μήνες για τις εκλογές στην Αμερική. Έχουμε εκλογές την Κυριακή στην Ισπανία μετά 10 μήνες ακυβερνησίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια Ευρώπη η οποία είναι στο έλεος τζιχαντιστών και ακραίων τρομοκρατικών ενεργειών, οι οποίες προέρχονται αυτή τη στιγμή από ανθρώπους που γυρίζουν από τη Συρία ή το Ιράκ, οι οποίοι χτυπάνε είτε τον Νοέμβριο του 2015 τη Γαλλία είτε το Μάρτιο του 2016 τις Βρυξέλλες. Έχουμε τη μια Ευρώπη η οποία είναι σε μια χαοτική κατάσταση ό,τι αφορά τα εργασιακά, αρχίζει γενομένη στις Γαλλίες με τον κόσμο στους δρόμους και δεν ξέρω στην Ελλάδα, δεν είμαι σίγουρος Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τι κατάσταση θα έχουμε στη χώρα μας, γιατί πολλά λέγονται και πολλά με ανησυχούν. Άρα στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στο παρακάτι να βγει ακροδεξιός πρόεδρος Αυστριακός ενώ στην Αυστρία. Αυτή τη στιγμή, τώρα η Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί κάποια πράγματα. Θα τα δεχτεί αυτά η Γερμανία. Δηλαδή μην ξεχνάμε υπάρχουν και κάποιες άλλες χώρες, αλλά δεν μετράνε τόσο πολύ όσο η Μεγάλη Βρετανία. Ας πούμε και η Νορβηγία και η Ισλανδία και η Ελβετία και το Λίχτενστάιν είναι εκτός ας πούμε Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφώς με το ΝΑΤΟ η Νορβηγία, δεν το συζητάει κανένας η Ισλανδία με το ΝΑΤΟ. Δεν αμφισβητεί αυτή τη στιγμή η άμυνα της Ευρώπης που είναι στηρίξη στους Αμερικανούς, αλλά αμφισβητεί αυτή τη στιγμή η ουσία. Και η ουσία είναι αλλιώς μετράει το δημοψήφισμα της Νορβηγίας το 1995 που δεν μπήκαν οι Νορβηγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το σημερινό δημοψήφισμα και τα τελικά αποτελέσματα στη Μεγάλη Βρετανία. Γι' αυτό λέω ότι αν δεν πάρουμε μαθήματα Γερμανία στο επόμενο ενδεκάμενο, θα δούμε πολύ δραματικές μέρες και ώρες και στιγμές που μας έρχονται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και επειδή μιλάμε για την ακροδεξιά περισσότερο, γιατί λέμε συνέχεια ότι οι ευρωσκεπτικιστές τα τους ταυτίζουμε συνέχεια με την ακροδεξιά. Μόνο ακροδεξί είναι ή είναι κάτι το οποίο θα βόλευε, ίσως βόλευε τους ισχυρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε. Όχι, προσθέτω, εγώ δεν είμαι από αυτούς. Στην Ελλάδα εκφράζονται από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από τον κύριο Λαφαζάνη, ευρωσκεπτικιστές. Ναι, όχι, ευρωσκεπτισμός σωστά υπάρχει και θα πρέπει να υπάρχει και γιατί και ευρωαποληπτισμός. Πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή λέγονται κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν πάει να πει αυτή τη στιγμή το εθνικό μέτωπο της Μαρί Λεπέν. Είναι το ίδιο αυτή τη στιγμή το κόμμα FSO στην Αυστρία. Είναι τα ίδια ας πούμε με ευρωσκεπτικιστικές αντιλήψεις οι οποίες υπάρχουν είτε στη Φλάνδρα, στο Βέλγιο, είτε σε περιοχές της Ολλανδίας. Δεν υποστηρίζουν άνθρωποι, δεν είναι φασίστες και δεν έχουν καμία σχέση με ακροδεξίες. Απλώς είναι πιο πολυεθνικιστές. Εμένουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι και σωστά στις αντιλήψεις τους των εθνικών κρατών. Έχουν αυτή τη στιγμή τις θέσεις τους και είναι ευρωφοβικοί από όλο αυτό το υπερκράτος. Αυτό το χταπόδι, το πλοκάμι της υπογερμανικής, θα λέει κανείς, καθοδήγηση τάση που υπάρχει στην Ευρώπη και δεν έχει καμία σχέση. Τελείως διαφορετικό για μένα είναι το τι κάνουν οι ακροδεξοί και οι ναζιστές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη Βαυαρία, για παράδειγμα, λέω, μια περίπτωση, ή ακόμα σε κάποια κομμάτια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, από ότι αυτή, μαζί με κάποιους, σαν εκείνο τον ανεκδίκητο, τον Μπρέκβικ, που σκότωσε 75 ανθρώπους στην Νορβηγία, στο όνομα ακροδεξιών κομμάτων της Νορβηγίας και της Σκανδιναβικής, τελείως διαφορετική είναι μια αντίληψη στη Φλάνδρα ή στη Βόρεια Ιταλία, που δεν είναι φασιστική, αλλά είναι αυτή, μην τα συγχαίρουμε. Απλώς εννοώ ευρωαπορριπτικά με το γεγονός δηλαδή ότι απορρίπτουν αυτό όλο το υπερκράτος που έχει δημιουργηθεί με 100.000 γραφειοκράτες. Μέσα στην Ευρώπη ενώ Στρασβούργο, Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες και που το λίγο πολύ οθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά σαφώς αυτή μία από το σημερινό δημοψήφισμα και από τις τελευταίες εκλογές είδατε που έγινε στη Γαλλία που χάσανε την τελευταία στιγμή ας πούμε έδρες πολλές δημοτικές και κοινοτικές η ακροδεξιά. Σίγουρα το εθνικό μέτωπο της Μαρί Λεπέν θα πάρει παραπάνω ποσοστό. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να κερδίσει την Προεδρία της Γαλλίας έστω και αν η Μαρί Λεπέν θα είναι πιθανότατα στο δεύτερο γύρο κόντρα με τον οποιονδήποτε σοσιαλιστή ή γκολικό ή οτιδήποτε άλλο εμφανιστεί στη Γαλλία. Αλλά σωστά το θέτε. Δεν πρέπει να τα συγχαίουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, τρεις διαφορετικές ιδεολογίες και σαφώς υπάρχουν και όπως είπατε και ο κ. Λαφαζάνης και η κυρία Κωνσταντοπούλου και το ΚΚΕ και άλλοι οι οποίοι έχουν ευρωσκεπτικιστικές αντιλήψεις και πιστεύουν αυτή τη στιγμή ότι η Ευρώπη δεν πάει καλά όπως τουλάχιστον πάει με τα γερμανικά βήματα. Είναι προώρο να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις για τις συνέπειες που θα έχει στην Ελλάδα το Brexit. Σίγουρα αυτή τη στιγμή η όποια ανάκαμψη, αν και δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ανάκαμψη από την κυβέρνηση και από τη χώρα μας, η όποια ανάκαμψη θα πάει ακόμα πιο πίσω. Και αμφιβάλλω αυτή τη στιγμή αν θα είναι σε 4, 5, 6 χρόνια. Και, δηλαδή, πολύ γενικά το λέω. Δεύτερο αυτή τη στιγμή είναι ότι το ελληνικό θέμα θα πέσει πολύ πίσω, διότι τώρα θα πούνε αυτή τη στιγμή, κοίταξε να δεις, εδώ τέθηκε τόσο Μεγάλη Βρετανία. Χώρα να πούμε στις, έτσι, η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι τυχαία χώρα, είναι μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, έχει δικαίωμα βέτο.
έχει αυτή τη στιγμή, είναι η πυρηνική δύναμη, έτσι, είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, συναποφασίζει με τους Αμερικανούς για πολλά πράγματα, έχει αυτή τη στιγμή πολύ ισχυρές σχέσεις σε όλο τον πλανήτη, μπορεί να, μετά την απεικιοκρατία να χάσανε εδάφη οι Βρετανοί, αλλά αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να μετράνε στην Ασία, στην Αφρική, στον Ειρηνικό, δεν είναι τυχαία δύναμη. Άρα στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι τη χώρα μας θα τη βάλουν σε πολύ πολύ δεύτερη και τρίτη μοίρα, γι' αυτό, αυτό δεν είναι καλό για μας, γιατί ποιος θα ασχοληθεί τώρα με ελάφρυση χρέους ή με άλλα πράγματα όταν οι Γερμανοί θα έχουν τις εκλογές τους στο 17 και θα έχουν και το θέμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από, από τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα κατά την άποψή μου, γιατί δεν βλέπω να έχετε ελάφρυση του χρέους, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι θα αυξηθεί και ο ευρωσκεπτικισμός στην Ελλάδα. Η όποια ανάπτυξη θα πάει, αν υπήρχε, θα πάει για πολλά χρόνια πίσω, τουλάχιστον εγώ λέω 5, χωρίς να είμαι οικονομολόγος, διεθνολόγος είμαι, και νομίζω αυτή τη στιγμή ότι θα, οι αγορές σίγουρα θα έχουν προβλήματα, ήδη υπάρχει καταβάθρωση των αγορών, υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλες σκέψεις. Τώρα αυτή τη στιγμή μέσα ότι πάμε για νέες συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μεγάλη Βρετανία, σαν και αυτές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Νορβηγία ή την Ισλανδία ή την Ελβετία, αλλά αυτές οι χώρες είναι μικρές. Κατόπιν τούτου, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι σίγουρα ο Σόιμπλε και η παρέα, τόσο μείνουν στην εξουσία ακόμα στο Βερολίνο, θα κοιτάξουν αυτή τη στιγμή να ασχοληθούν με τα μεγάλα προβλήματα και συνεπώς θα περάσει πολύ δεύτερη μοίρα η κατάσταση σε ό,τι αφορά. Το είπε και η κυρία Βερκουλέσκου εδώ, η εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι δεν βλέπει φως για αυτή. Αν δεν λυθεί το θέμα του χρέους, δεν βλέπει φως με όλα αυτά τα μέτρα, με την υπερβολική φορολογία. Η εκτίμησή μου είναι αυτή τη στιγμή ότι μπαίνουμε σε πολύ και εμείς πάλι σε νέα αχαρτογράφητα νερά. Μετά τρία μνημόνια και αυτή τη στιγμή με τη χώρα μας να βρίσκεται σε δεινή θέση και όχι φως στο βάθος του τούνελ. Και επειδή είπατε αυτά τα σχόλια τώρα για τις εκτιμήσεις για το τι θα γίνει στην Ελλάδα, θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας κιόλας, μην σας κουράσουμε παραπάνω. Να είστε καλά, ήμουν προς Θεού. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει μια τάση την οποία βλέπουμε να λέγεται από πολλούς ότι πρέπει η Ελλάδα να έρθει πιο κοντά στη Ρωσία, ότι το μέλλον της Ελλάδος είναι κοντά στη Ρωσία. Υπάρχει αυτή η τάση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτό έχει κάποια βάση, γιατί ιστορικά, άμα το δούμε, δεν είχαμε ποτέ καμιά ιδιαίτερη σχέση με τη Ρωσία. Ούτε μας βοήθησε ποτέ πραγματικά. Κατά πόσο δηλαδή είναι μια πραγματικότητα να πάμε κοντά στη Ρωσία και να μείνουμε μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενδεχομένως ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω αν έχει κάποια σημασία, γιατί ρωτήσαμε και πριν τον βουλευτή, είχαμε ένα βουλευτή Νέας Δημοκρατίας και τον ρωτήσαμε για την επίσκεψη, για την συμμετοχή του κυρίου Μητσοτάκη στη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Αν αυτό έχει κάποια αξία, δηλαδή αν έχει κάποια αξία να πηγαίνει κάποιος στη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, αν καθορίζεται κάτι εκεί ή απλώς είναι μια θεωρία συνωμοσίας και δεν ισχύει κάτι από αυτά. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Για το πρώτο, θα σας δώσω μια εικόνα με τη Ρωσία και πιστεύω μια και τώρα θα αρχίσουμε να τα λέμε κιόλας και χαίρομαι ιδιαίτερα από το γεγονός ότι ίσως η προσεχή εκπομπή να συζητήσουμε για αυτά τα πράγματα, γιατί χθες ήμουν σε. Βεβαίως, είναι χαρά μας. Στην Αθήνα και έγινε έντονη συζήτηση, γιατί είμαι επικριτικός των ανοιγμάτων, ας πούμε, με τη Ρωσία. Όχι συνολικά προς Θεού. Καλές σχέσεις να έχουμε, αλλά μόνο προς Θεού. Η Ρωσία είναι ένας από τους υπολογισμούς μαγνητικούς πόλους αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο γίγνεσθε, αλλά ίσως κάποια στιγμή και εν μέσω της διασκέψεως, το θέτω και σε εσάς τώρα, της διασκέψεως κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει 8 και 9 του Ιουλίου και θα αποφασιστούν τόσα και τόσα πράγματα για το ΝΑΤΟ, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, στη Βαρσοβία, στην Πολωνία. Νομίζω εκεί πέρα πρέπει να συζητήσουμε λίγο για αυτό το θέμα το πρώτο το οποίο θέλετε, που εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να πάμε με τη Ρωσία, διότι όσο και αν είναι η Ευρώπη χαοτική, αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και όπως είπατε πολύ σωστά, ποτέ δεν μας βοήθησαν. Δεν θέλω να πάω ούτε στα ορλοφικά, ας πούμε, σε άλλες εποχές, ούτε ας πούμε σε θέματα εμφυλίου πολέμου, ούτε αυτή τη στιγμή στα όσα υποσχέθηκε ο Πούτιν και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Άρα η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ακόμα και αυτή εδώ η κυβέρνηση, η οποία δεν ήταν προεκλογικά, ας πούμε, και ο Καμένος ήταν ευρωσκεπτικιστής και ο ΣΥΡΙΖΑ αντινατοϊκός, ας πούμε, δεν έχει τεθεί θέμα να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ ή να κινηθούμε προς τη Ρωσία, γιατί και η Ρωσία την παρακαλέσαμε σε κάποια πράγματα με τα δύο ταξίδια του Τσίπρα σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη και τελικά αυτή τη στιγμή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας παρέπεμπτε. Άρα να γυρίσουμε με τη Ρωσία θα είναι επικίνδυνο. Αυτή τη στιγμή θα δημιουργήσει αλλαγές τεράστιες σε γεωγραφικούς και μαγνητικούς πόλους της γεωπολιτικής, άρα θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Άρα καλύτερα είναι στην προκειμένη περίπτωση να έχουμε ενισχυμένες, δυνατές, καλές σχέσεις με Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, δηλαδή ανερχόμενες οικονομικές δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι και η Ρωσία και η Βραζιλία έχουν άπειρα οικονομικά προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι για τέταρτο χρόνο σε ύφεση, παρά τα ανοίγματα που έκανε στην Ουκρανία και στη Συρία με πολεμικές επεμβάσεις. Αλλά ας είμαστε μαζεμένοι και η χώρα αυτή νομίζω πρέπει να παραμείνει σταθερά στον ευρωατλαντικό χώρο. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή να σκουθεί και να πάει τώρα με τη Ρωσία. Δεν βλέπω και καμία χώρα να το κάνει αυτό.
Αλλά αυτό που είναι σημαντικό και το θέτω για την επόμενη συζήτησή μας κάποια στιγμή με το σταθμό σας είναι το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη. Είμαστε ανθρώπους που έχουν επισκεφθεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες πάρα πολλές φορές, δηλαδή δεν ξέρω και εγώ πόσες. Και έχω αυτή τη στιγμή συζητήσει με όλους τους ανθρώπους και είναι, ενώ είναι έντονα αντιρωσικές οι τάσεις τους, μόνο στην Ελλάδα βλέπω και χθες αυτό σε ραδιοφωνική εκπομπή εδώ στην Αθήνα, σε σταθμό μέσα, έτσι τόσο πολύ έντονα από κάποιους και εκνευριστικά έντονα το θέμα να πάμε με τη Ρωσία και γιατί δεν πάμε και δεν κάνουμε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πού είναι και τα συμφέροντά μας, ότι αν αυτή τη στιγμή Ρωσία, τι μπορεί να συμβεί αν οι άλλοι σε αυτό το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα, που είναι γεωπολιτική γωνιά πολύ σημαντική και δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί 42 χρόνια στη μεταπολίτευση αυτό το χώρο, γιατί εμείς στην προηγούμενη περίπτωση να πάμε σε κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει. Μην ξεχνάμε και Χίλαρη Κλίντον λογικά κερδίζοντας, λογικά πάντα έτσι, ποτέ δεν ξέρουμε τις εκλογές, είναι από αυτές τις κυρίες της γεωπολιτικής που έχει μια αντίληψη ότι το ΝΑΤΟ είναι πάνω απ' όλα και οι ΗΠΑ πάνω απ' όλα. Αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο μπορεί να πιέσει τα πράγματα. Τώρα για τη λέσχη Bilderberg που λέτε, κοιτάξτε, πριν πάμε στη λέσχη Bilderberg, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι ένα περίεργο γεγονός ότι ιστορικά σε κάθε δύσκολη στιγμή στην Ελλάδα στρεφόμαστε στη Ρωσία. Ναι. Που και ποτέ δεν υπήρχε ανταπόκριση. Από το 1821, από τις επαναστάσεις στην Κρήτη, από. Βεβαίως και πολύ σωστά το λέτε. Και εδώ προχθές που ήρθε στον Άγιον Όρος, τι είπε ο Πούτιν, πριν πάει στο Ρωσικό Μοναστήρι, στη Μονή Παντελεήμονα, και εδώ στην Αθήνα όταν ήταν, αυτή τη στιγμή δεν είπε, ας πούμε, δίνει κάποιες λύσεις ή ότι ξέρω εγώ, θα μας διευκολύνει σε θέματα χρέους. Λέει το χρέος το έχουν σε γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Οπότε στην προηγούμενη περίπτωση μην εμπλέκουμε. Άλλωστε η Ρωσία κάνει αυτή πολλές αλλαγές, σας λέω και μέσω της Συνόδου του ΝΑΤΟ, που έχει προβληματίσει χώρες. Ας πούμε, ήμουνα και Σουηδία, πρόσφατα Φιλανδία, Πολωνία, Βαλτικές Δημοκρατίες. Συνεχή ταξίδια και βλέπω αυτή τη στιγμή, μιλάμε τον κόσμο. Εγώ δεν με ενδιαφέρει τι λένε τα think tanks. Τα think tanks αυτή είναι τα λένε κάποιες απόψεις και αυτά που λέγανε και χθες το βράδυ, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οριακά θα βγει η παραμονή. Εγώ αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει, ας πούμε, και ο μέσος πολίτης πώς το βλέπει στην Εστονία και στην Πολωνία, στον δρόμο. Και λέει αυτή τη στιγμή απειρούμαστε από τη Ρωσία. Δεν μας καταλαβαίνετε, λες εσείς οι Έλληνες. Βέβαια, εμείς εδώ πέρα έχουμε προβλήματα με το ISIS, με Ισλαμική τρομοκρατία, με μετανάστευση, χαοτική οικονομική κατάσταση. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Αλλά τώρα στο θέμα, θα τους πιστεύω να το συζητήσουμε και πλησιάζοντας προς τη Βαρσοβία 8-9 Ιουλίου. Αλλά στο θέμα της λέσχης Bilderberg, κοιτάξτε, γίνονται συζητήσεις και επειδή ξέρω ότι έχω σπουδάσει στην Ολλανδία, ξέρω συγκεκριμένα την πρώτη συζήτηση η οποία έγινε το 1954. Γιατί η λέσχη Bilderberg ήταν αυτή τη στιγμή ενέργεια του τότε, θα λέγει κανείς, συζύγου της βασίλισσας Τζουλιάνας της Ολλανδίας, της τότε, βασιλομήτηρου του νυν βασιλέα της Ολλανδίας, του Βίλεμ Αλεξάνδερ. Πάντοτε μαζεύονται Αμερικανοί και Ευρωπαίοι και Καναδοί. Το πολύ πολύ να μπει και ένας Τούρκος μέσα. Εγώ σας πω το εξής. Έχω παρατηρήσει, όσοι αυτοί έχουν πάει στη λέσχη Bilderberg δική μας, κάποιοι κάτι κάναν και γίναν. Κάποιοι δεν έγιναν απολύτως τίποτα. Για παράδειγμα, εδώ πέρα η Άννα Διαμαντοπούλου είχε πάει σε δύο, ας πούμε, διασκέψεις στην Bilderberg. Δεν έγινε τίποτα, χάθηκε από την πολιτική σκηνή. Τόσοι και τόσοι άλλοι. Αφήνω τον Νταβίδ, τον πρώην πρόεδρο της Coca-Cola, ή αυτή τη στιγμή κάποιους άλλους, ας πούμε, μεγαλοτραπεζίτες. Μια φορά πήγε ο Στουρνάρας. Αυτοί είναι κάποιοι του συστήματος οι οποίοι, εντάξει, υποστηρίζουν κάποια πράγματα. Δεν νομίζω, ας πούμε, ότι κάποιος από τη λέσχη Bilderberg παίρνει το πράσινο φως να γίνει πρωθυπουργός. Σαφώς αυτή είναι η τριλατεράλ, δηλαδή η Αμερική, η Ιαπωνία, η Ευρώπη, άλλο ένα σημείο, η Bilderberg και το Κέντρο Εξωτερικής Πολιτικής, είναι τρία think tank μεγάλα τα οποία θεωρούν κάποιοι ότι από εκεί βγαίνουν κυβερνήσεις. Σε πολλές χώρες, πιστεύω, έχω κάνει μια ανάλυση για την Bilderberg, 54% δεν έχουν προχωρήσει τα άτομα που βρέθηκαν κάποια στιγμή στην Bilderberg. Ένα 46% βρέθηκαν και γίναν, κυρίως στη Βρετανία, κυρίως στην Ολλανδία, κυρίως στο Βέλγιο, μερικώς στη Γερμανία. Άρα ας τη λάβουμε υπόψη ότι είναι ένας χώρος ανταλλαγής υψηλόβαθμων επιτελών για θέματα που έχουν να κάνουν με την παγκόσμια ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Αλλά δεν θέλω να πω σε θεωρίες συνωμοσίες ότι στη λέσχη Bilderberg αποφασίστηκε ο Βοσνιακός εμφύλιος πόλεμος, ή στη λέσχη Bilderberg αποφασίστηκε ότι οι Ισλαμιστές στην Συρία και στο Ιράκ θα πάνε το πάρουν χέρι το 2014, θα καταλάβουν τη Μοσούλη και έκτοτε θα έχουμε πόλεμο της Ρωσίας και των συμμάχων εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Δηλαδή παράγεινε τη συνωμοσιολογία. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά ο κόσμος δεν ξέρει τα πράγματα εκ των ένδων και συνεπώς ό,τι γίνεται και στο διαδίκτυο που είναι και πολλαπλασιαστής γνώσεως και ισχύως και πολλών σκέψεων και καλώς υπάρχει, αλλά στο διαδίκτυο βλέπεις και ένα σωρό συνωμοσιολογικά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κλείνω λέγοντας ότι να αποδεχτώ τα συνωμοσιολογικά στην δολοφονία του αημίστου Προέδρου Κέννεντι, το παραδέχομαι, διότι δεν με έπεισε η Επιτροπή Warren στο πόρισμα των 4.000 σελίδων. Δεν με έπεισε ότι ήταν μόνο ένας αυτός που χτύπησε τον Κέννεντι. Εκεί μπορώ να το δεχτώ τη συνωμοσιολογία ότι κάτι κρύψανε και κρύψαν πολλά. Αλλά τώρα για το κάθε έναν τι είναι συνωμοσιολογία, ξέρετε, είμαι λίγο σκεπτικός σε αυτά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σίγουρα. Κύριε Δρούγκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία και να πούμε στο επανειδήν, λοιπόν. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
Radio1D.gr. Ανεξάρτητο, μαχητικό, αποκαλυπτικό. Τώρα και στα FM. Στην Κεντρική Μακεδονία, Avena FM στους 97,7. Στη Δυτική Μακεδονία, Enigma FM στους 88,1. Το Radio1D.gr με ένα επιτελείο έμπειρων παραγωγών συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία, δυναμώνει ακόμη περισσότερο τη φωνή σου. Radio1D.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει.